εδώ για να δούμε τα πώς και τα γιατί των εξελίξεων. Καταρχήν την Τετάρτη και ξεκινώ με τα αποκλειστικά πρωί πρωί. Πολλοί με ρώτησαν χθε. Γιώργο είσαι βέβαιος ότι θα μας δώσουν την Τετάρτη τα χρήματα ε, με την επιστροφή του φόρου ε, υγείας έχω μπροστά μου την εγκύκλιο Πρώτο αποκλειστικό από την εκπομπή. Εδώ. Θα σας το δείξω αμέσως Όχι, oh, Θεούλη μου. Εδώ είμαστε. Θα σας το δείξω αμέσως για να καταλάβετε τι ακριβώς λέει. Αθήνα, 23 Σεδεκάτου του 17, αριθμό πρωτοκόλλου. 80.000 55441 2985, 23 11 του 17. Λέει ότι. Θα επιστραφούν στους δικαιούχους τα οσάνω ποσά που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης θα καταβληθούν με τη σύνταξη του μηνός Δεκεμβρίου 2017. Το βλέπετε. Να το δω. Να και η Να και όλο το κείμενο εδώ. Άρα πρώτη αποκλειστική είδηση της ημέρας για όλες και όλους εσάς την Τετάρτη μαζί με τη σύνταξη του Δεκεμβρίου. Χωρί αίτηση, χωρί απολύτω τίποτα, θα δοθούν, θα δοθούν και τα αναδρομικά α, του φόρου υγεία. Αυτά τα οποία σα παρακρατούσαν. Ε, μέχρι 1.000 ευρώ θα είναι γύρω στα 10 ευρώ. Μέχρι, μέχρι 800 ευρώ σύνταξη θα είναι γύρω στα 10 ευρώ. Από τα 800 ευρώ σύνταξη και πάνω. Ε, μπορεί να... Ε, θα ξεκινούν από 25 ευρώ και θα φτάσουν μέχρι ε, ενός ε, ποσού το οποίο μπορεί να φτάσει και τα 1500 ευρώ σε ειδικές περιπτώσεις μεγάλων κρατήσεων. Άρα λοιπόν, δεσμεύτηκαν από την κυβέρνηση το πρώτο αποκλειστικό το οποίο σας μεταδίδω σπάνια κάνω αυτή τη χρήση. Γιατί? Γιατί πολλοί χθε μου στείλατε mail και μου λέτε Γιώργο, στη σύνταξη που θα πάρουμε αυτό του μήνα δεν μας ενημέρωσαν γιατί μερικά ταμεία προαναγγέλουν. Α πούμε, το ΝΑΤ. Δεν μα προανήγγειλε αυτό το πράγμα. Οπ, δεσμεύτηκαν. Εδώ, με την Εγκύκλιο. Από τη στιγμή που δεσμεύτηκαν από 23 11 του 17 ότι θα δοθούν μαζί με τη σύνταξη του μηνό Δεκεμβρίου, από εκεί και πέρα, το κρίμα στο λαιμό του, να το. Αν έρθει και πιο κοντά, θα το καταλάβετε. Έτσι, με τη σύνταξη του μηνό Δεκεμβρίου. Εδώ. Όλη αυτή η εξέλιξη. Σε λίγο θα σα πω τι θα γίνει ε, με τους κληρονόμους. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μου στείλατε πολλά ερωτήματα και μου λέτε, και να ξέρετε κάτι, κάνουμε ρεπορτάζ εδώ, αλλά κάνουμε ρεπορτάζ με βάση εγκυκλίους, με βάση αυτά τα οποία σας ενδιαφέρουν. Με ρώτησαν πάρα πολλοί κληρονόμοι. Έφυγε από τη ζωή η μητέρα ή ο πατέρας, γιατί αν υπάρχει χείρα και είχε κοινό λογαριασμό θα μπουν εκεί. Στην περίπτωση των κληρονόμων τι ακριβώ συμβαίνει, Δεύτερη αποκάλυψη. Στην περίπτωση των κληρονόμων, λέει, ειδικά για περιπτώσει θανόντων συνταξιούχων, κατά το ανωτέρω διάστημα, δηλαδή από το 12 έω το 16, τα ποσά που παρακρατήθηκαν αποδίδονται στου νόμιμους κληρονόμου μετά από αίτηση που υποβάλλεται στι αρμόδιε υπηρεσίε του ΕΦΚΑ. Αν είστε λοιπόν κληρονόμος και δικαιούστε και δικαιούνταν η μητέρα σας ή ο πατέρας σας, που δεν υπάρχουν πια στη ζωή, επιστροφή, δικαιούνταν λοιπόν η συγχωρεμένη επιστροφή χρημάτων, κάνετε αίτηση στον ΕΦΚΑ. Μόνο τότε οι ζώντες δεν κάνουν αίτηση, οι πεθαμένοι δεν μπορούν να κάνουν αίτηση στον Άγιο Πέτρο, άρα οι κληρονόμοι οι οποίοι ζουν, σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή εδώ, 55441, 2985 της 23 11, 2017, πρέπει να υποβάλλεται αίτηση. 6 και 5. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε να δούμε τα